my experience in one word, it will be sharing. Inspiring. It was very exciting and colorful. I would say colorful. I would say friendship. Mm-hmm. Brilliant memories. An experience full of surprise. It's connection with local people, connection with volunteers, and connection with Europe. There is much more on this world to explore and new perspectives, yes. I don't know one word. Broadening your horizons. I think that's definitely what a program like this can do to your mindset, definitely. Messe mia lexi. Elpida. Το Unity, το επίσημο όνομα είναι UNITY-iOS. Το iOS, όπως ήδη κάποιοι μπορεί να γνωρίζουν, σημαίνει Intelligent Operative System. Αλλά για μας σημαίνει επίσης Unity of Interest, Objectives and Standards. Λέγεται UNITY-iOS, ενότητα δηλαδή, επειδή ενώνει ακριβώς όλες αυτές τις εθελοντικές δραστηριότητες, και κατ' επέκταση ενώνει ανθρώπους, ενώνει τους εθελοντές, ενώνει οργανισμούς της Κύπρου, αλλά και οργανισμούς της Κύπρου με οργανισμούς του εξωτερικών, ενώνει τους οργανισμούς και τους εθελοντές με την τοπική κοινότητα και με άλλα στέλεχη. Το UNITY-iOS είναι ένα volunteering partnership, μια ομπρέλα προγραμμάτων. Κάτω από αυτήν την ομπρέλα βρίσκονται άλλα πιο μικρά προγράμματα, πιο μικρά projects. Είναι εθελοντικές δραστηριότητες που κάποιες είναι μικρές, ένα μήνα, τέσσερις μήνες, άλλες πιο μεγάλες, πέντε, έξι μήνες, που μπορεί να φτάσουν μέχρι και τη διάρκεια των 10 με 12 μηνών. Αυτές οι δραστηριότητες έχουν σαν κύριο θέμα τον εθελοντισμό, και περαιτέρω άλλα θέματα όπως η εκπαίδευση, η μη τυπική μάθηση, το project management, αυτό που κάνουμε και εμείς ως οργανισμός, το περιβάλλον, η αηφόρος ανάπτυξη, η στήριξη της τοπικής κοινότητας και η συνεργασία με τους ντόπιους. Μπορούμε κάτω από αυτήν την ομπρέλα να φιλοξενήσουμε εθελοντές από την Ευρώπη, αλλά και πολύ σημαντικό από την Κύπρο. Γενικά τα προγράμματα που συμπεριλαμβάνονται στο ευρύτερο πρόγραμμα Unity έχουν να προσφέρουν για τους νέους ευκαιρίες συμμετοχής σε σχολεία, σε κοινότητες, σε απομακρυσμένες κοινότητες της Κύπρου, όπως πρόσφατα τα προγράμματα που είχαμε στην περιοχή Γυαλιάς, Κυβερούντας, Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς και Λυσού. Ταυτόχρονα προσφέρουμε συναναστροφή με τοπακές, με κάτοικους των απομακρυσμένων περιοχών, όπου κάνουμε μια ανταλλαγή δραστηριοτήτων. Βοηθούμε τους δηλαδή στις καθημερινές τους εργασίες και ήδη ταυτόχρονα ανταπεδίδουν με το να μας μαθαίνουν πρακτικές των περιοχών. Το μεγάλο μας πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα στα σχολεία, το οποίο προσφέρουμε θελοντική εργασία σε σχολεία της Λευκωσίας και περιφέρειας Λευκωσίας. Το πρόγραμμα αυτό έχει να κάνει με θελοντές οι οποίοι είναι βοηθοί δασκάλων, και έχουμε επίσης το πρόγραμμα προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, όπως είναι το Turtle Run και Nature Rush Project, που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα, με απορρίμματα και γενικότερα με τη βιοποικιλότητα της Κύπρου. Βοηθώντας κρατικούς οργανισμούς, όπως ήταν το τμήμα Δασών και το τμήμα Αναλυγίας. Επίσης, ένα άλλο πρόγραμμα που έχουμε είναι το Volunteering Expertise, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε εθελοντές να δουλεύουν μαζί μας στην πίσω σκηνή, όπου διαδραματίζονται όλη η οργάνωση των προγραμμάτων,
οποία είναι η πιο καλή ευκαιρία που δίνεται σε κόσμο που έρχεται από το εξωτερικό, είναι κατευθείαν μαθαίνει και μπαίνει στο πετσίν του ρόλου που έχει να κάνει με τη διαχείριση προγραμμάτων. Μαθαίνει για την επιλογή άτομων, διαχείριση ενός προγράμματος και ό,τι συμπεριλαμβάνει γενικά ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αφορά την νεολαία, όπως είναι το European Solidarity Corps. Και συγκεκριμένα για εμάς το UNITY-iOS. If you want to get to know new people, if you want to get new experience, if you want to get to know other cultures, or just if you want to think about your thoughts and make order in your thoughts, in your mind, then I would say definitely yes. Yes, 100%. Even though it might be, you might be afraid in the beginning, maybe because it's a different country, a different language, a different culture, and you're not at home, and it's a totally new place to discover. You will always learn something, and you will always find good people, and you grow. Yes, definitely. I think on all the aspects, I think this experience brought me a lot. In terms of just discovering the island of Cyprus, but also all the education project was going on, the people I've met, the cultures I've experienced, I think it's definitely a big chance, and I couldn't recommend it enough to other people to just experience this and really take the opportunity as a whole. Yes, I would suggest this experience because it's very interesting, and we know a lot of people for a lot of different backgrounds and countries, so it gives you a lot of maturity, I think, and a lot of knowledge of so much things, so I really suggest. Yes, I would suggest the idea of volunteering in LSE to other people, because it was really a great experience, personally, so yeah, I would suggest that, because it opened your mind, and you discover another country, another culture, and you get out of your comfort zone, it's very nice. You go home with like a lot of new vision of different stuff. Yes, for sure I would recommend this experience, the ESC program, to every youth. Yes, definitely. It's a great way to experience a new culture, to learn maybe a new language, to get to know new people from all over the world and from Cyprus. Definitely would recommend it.